Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Χρόνια πολλά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος μας. Αυτά έχουν εκλείψει σήμερα. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να έχουμε σχέση με την ιστορία μας. Κάποιοι εδώ και χρόνια αγωνίζονται πυρετωδώς να διακόψουν τη σύνδεση του σύγχρονου Έλληνα με τις ρίζες. Βέβαια, δεν φταίνε μόνο αυτοί. Φταίμε και εμείς που γίναμε αδιάφοροι. Που δεν ασχολούμαστε με τα της πατρίδος θέματα. Και δίνουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία οι άλλοι να μας εμπέζουν, να μας κοροϊδεύουν συνεχώς και να δημιουργούν μία κατάσταση ανασφάλειας των Ελλήνων που ζουν μέσα στη χώρα. Ξέρετε αυτές τις μέρες πόσα τηλέφωνα έχω λάβει από αναγνώστες, από ακροατές, από τηλεθεατές της εκπομπής αυτής και με ρωτάνε για το σεισμό, για το τι γενέστε στο μέλλον και αυτά. Η απάντηση που δίνω σε όλους είναι ότι αυτό που μας λείπει είναι ο Χριστός. Αφγάλαμε το Χριστό από τη ζωή μας, εντελώς μέσα από τις οικογένειές μας, δεν θα σταματήσουν να τα λέω αυτά. Με αποτέλεσμα όλοι εμείς πλέον να είμαστε μέσα τυλιγμένοι με το πέπλο, θα έλεγα, της ανασφάλειας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα βή στις Σέρες και στην Καβάλα για δύο ομιλίες που πραγματοποίησα στο πλαίσιο της ενίσχυσης του πατριωτικού κινήματος Νίκη. Εκεί λοιπόν γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά κοντά στο Χριστό. Αγωνίζονται για τον Χριστό. Μοχθούν για τον Χριστό και είναι πραγματικά παλικάρια. Υπάρχει ένας δυναμισμός αυτή τη στιγμή στο πατριωτικό κίνημα. Και θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Έχουν αρχίσει κάποιοι και το φοβούνται. Το σκιάζονται, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Και βάζουν διάφορα προβλήματα, συκοφαντίες, προκειμένου να το διασπάσουν. Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Γιατί έχουν, τα παιδιά αυτά, όπως το έχω ξαναπεί, έχουν την ευλογία του Θεού. Και θα πάνε καλά, θα το δείτε. Γιατί θα πάρουν ψήφους από την μερίδα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μετήχαν στις εκλογές. Ήταν αηδιασμένοι και δεν μετήχαν γιατί δεν ήθελαν να πάρουν μέρος στην αμαρτία. Αμάρταναν όταν ψήφιζαν. Όταν ψηφίζεις, για παράδειγμα, έναν για πρωθυπουργό, έναν κατά δήλωσή του άθεο, όπως ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν συμμετέχεις, δεν επιλέγεις. Μάλλον, την πολιτική εκδίωξης του Χριστού που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα βιβλίο εκδόσει πριν από χρόνια που λέει «Καλά να πάθουμε». Έτσι επιγράφεται. Το βάλαμε και στην εφημερίδα το Φεβρουάριο σε ορισμένες περιοχές. Και εκεί αναφέρονται οι δηλώσεις πολιτικών κατά της Εκκλησίας, κατά του Χριστού. Θα μου πείτε, είναι πολιτική η εκπομπή. Όχι. Πολιτική έχει να κάνει, λέγεται με ήττα πολιτική, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής.
ο τρόπος ζωής που επέλεξε η Ελλάδα να ζει ήταν ο ορθόδοξος τρόπος ζωής. Η χριστιανική ζωή, η ορθόδοξη χριστιανική ζωή. Εκτός λοιπόν από τον Καποδίστρια, πέστε μου έναν άλλον, μια άλλη κυβέρνηση που σεβάστηκε αυτό τον τρόπο ζωής. Καμία δεν υπήρξε. Μετά έλεγε ο Παπούλης, ο πατήρ Παναγιώτης, αυτάγραφα και το γράφουμε στην εφημερίδα, πρώτα ο Θεός με τη βοήθεια του Θεού θα κυκλοφορήσει το Σάββατο του Λαζάρου. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Παναγιώτης αυτάγραφα ότι η οπλαρχηγή μας, τα παλικάρια μας το 1821, ο γέρος του Μοριά, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Καραϊσκάκης, ελευθέρωσαν την Ελλάδα από τους Τούρκους. Όμως ήρθαν οι πονηροί Άγγλοι, όπως έλεγε, οι Αμερικανοί αργότερα, οι Γερμανοί, και καθήλωσαν, επέβαλαν στην Ελλάδα μια ιδιότυπη σκλαβιά. Οι Τούρκοι είχαν άμεση, είχαν έρθει δια της βίας και πήραν. Αυτοί δεν ήρθαν δια της βίας, ήρθαν δια της οικονομίας και άλωσαν τη χώρα και την έχουν σκλαβωμένη μέχρι σήμερα, έλεγε ο Παπούλης. Μήπως έλεγε ψέματα. Δέστε, τι να πάμε. Να πάμε την εποχή του Όθωνος που κατέστρεψε και διέλυσε όλα τα ορθόδοξα μετερίζια, τα μοναστήρια μας. Και δεν το αναφέρω τυχαία αυτό, γιατί το βασικό θέμα της εκπομπής και είναι, έχουμε αποκλειστικότητα σε αυτό, είναι τα μοναστήρια μας. Έχουμε τη Διαθήκη Αναχείρες σε φωτοτυπία, τη Διαθήκη, την αυτόχειρη Διαθήκη του Αγίου Νεκταρίου. Θα τη δείτε, είναι όπως κατατέθηκε και στο τότε στο δικαστήριο στον Πειραιά, στο πρωτόδικο δικαστήριο στις 24 Νοεμβρίου του 1920. Δεν σας τα αναφέρω λοιπόν τυχαία. Τότε λοιπόν, μετά τον Καποδίστρια που ήρθε ο Όθωνας και οι Βαβαροί, το πρώτο που έκανε ήταν να κλείσουν τα μοναστήρια. Γιατί από τα μοναστήρια έβγαινε η πίστη. Ήταν ορθόδοξα μετερίζια. Όπως είναι και σήμερα πολλά μοναστήρια. Σήμερα που απουσιάζει ο κατηχητικός λόγος, που απουσιάζει το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Χριστού, υπάρχουν μόνο τα μοναστήρια, κάποια από τα μοναστήρια, όχι όλα. Γιατί κάποια είναι εγκλωβισμένα, πιεσμένα. Κάποια λοιπόν από τα μοναστήρια μας είναι ορθόδοξα μετερίζια και έχουν κατηχητικό, σπουδαίο κατηχητικό έργο να επιδείξουν. Ποιο να πούμε, να πούμε το Αγίου Νεκταρίου το μοναστήρι, να πούμε το Οσίου Πορφυρίου, να πούμε το Οσίου Παϊσίου, τα ησυχαστήρια. Το έργο λοιπόν το κατηχητικό, το έργο των Αγίων, είναι σημαντικότατο, σπουδαιότατο. Η Χρυσοπηγή στην Κρήτη, σπουδαιότατο. Κράτησαν τους Έλληνες, κράτησαν το φως, το ορθόδοξο φως. Δεν ξέρω τι να πω, καλή μου χριστιανή. Όπως λοιπόν τότε οι Βαβαροί έκλεισαν τα μοναστήρια μας και τα κατέστρεψαν, πήραν τις περιουσίες, έδωσαν τα τιμολφή και ό,τι είχαν δήθεν με τη δικαιολογία ότι θα τα δώσουν για το κράτος. Τότε είχαμε κάνει ένα δάνειο στους Άγγλους, θυμόσαστε τον Κανάρι. Πήραμε ένα δάνειο και δεν ήρθε τίποτε στην Ελλάδα. Τίποτε δεν ήρθε. Τέτοια δάνεια παίρνουμε. Ξεπληρώνουμε τους ξένους οργανισμούς. Λοιπόν, έχουμε εγκλωβιστεί και εργαζόμαστε για άλλους. Και δεν είναι τίποτε αυτό. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι μας επιβάλλουν και έναν τρόπο ζωής ξένο προς τον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Και αυτή είναι η πολιτική τους. Έχουμε έναν αφορισμένο σήμερα πρωθυπουργό, ο οποίος από ό,τι διάβαζα σήμερα βγήκε χθες σε ένα επικοινωνιακό σόου. Βλέπετε, οι Αμερικανοί θέλουν να κρατήσουν αυτό το νοσηρό σύστημα και εργάζονται πυρετοδός. Έχουν τα ανθρωπάκια τους.
έχουν το τους Θεοδωράκηδες, το Θεοδωράκι, το ποταμίσιο, ο οποίος ρίχνει βάρκες για να μπορέσει να πατήσει ο Πρωθυπουργός να μην βουλιάξει. Ο αφορισμένος Πρωθυπουργός. Και άμα τον βλέπατε με αυτό το... Είδα 2-3 σκηνές που δεν μπορώ να βλέπω, δεν κατάφερα να βλέπω να δω τι είναι. Συνέντευξη ολόκληρη, γιατί έχω καταργήσει την τηλεόραση. Είδα όμως ένα μέρος, ένα μεγάλο απόσπασμα που παρουσίαζαν από τη συνέντευξη σήμερα στα διάφορα site. Ο Πρωθυπουργός ακόμη έχει ψηλά, θα λέγαμε, τον πύχη της περηφάνειας και θα φάει κατραπακιά. Πήρε εντολή από τους Αμερικανούς να κάνει το Μάιο τις εκλογές. Ξέρετε γιατί? Γιατί το καλοκαίρι έρχονται πολλά δεινά και μετά το Μάιο θα έρθουν. Προγραμματίζονται πολλά και σου λένε οι Αμερικανοί πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Πώς θα προκύψει αυτό, δεν ξέρω αν θα προκύψει τα συστημικά λεγόμενα κόμματα. Τα κόμματα μπορεί να προκύψει από συνδυασμό του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, όλοι μαζί να γίνουν ένα χταρμά, προκειμένου να σώσουν οι Αμερικανοί ό,τι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Σας είπα και άλλες φορές, οι πρωθυπουργοί επιλέγονται από άλλους, από άλλα κέντρα εξουσίας, όχι από εμάς. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τουλάχιστον να μην αμαρτάνουμε όταν πλησιάζουν οι εκλογές και πηγαίνουμε στην κάλπη. Αμαρτία είναι και η αποχή. Αλλά αμαρτία είναι να ψηφίζεις και όλους αυτούς τους τσιχάρπαστους, οι οποίοι πότε τα λένε έτσι, πότε τα λένε αλλιώς. Όλα τα κόμματα που είναι στη Βουλή, μηδενός εξαιρουμένου, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν αποδεχτεί την προδοσία που συνέβη, που πραγματοποιήθηκε τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι Μητροπολίτες μας σιωπούν. Ξέρετε γιατί σιωπούν? Σιωπά ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται μέσα στην καλοπέραση. Και ποια είναι η καλοπέραση? Τώρα η καλοπέραση έχει ονοματεπώνυμο. Προγράμματα ΕΣΠΑ. Στη Θράκη, μικρή Μητρόπολη, σχετικά 800.000 πρόγραμμα. Και αυτά είναι όλα, τα διαχειρίζεται μια μεγάλη εταιρεία για να δείτε πώς κινούνται τα πράγματα. Και δήθεν γίνεται εκκλησιαστικό έργο. Μα τι δουλειά έχει τώρα? Όλα καλά είναι. Ψηφιοποίηση, λέει, του αρχείου της Συνόδου. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε ποιοι πρόσβαση? Εδώ δεν έχουμε πρόσβαση στο Ευαγγέλιο. Πρόσβαση στο Ευαγγέλιο δεν έχουν οι Έλληνες πλέον. Ποια είναι η κατήχηση? Τι προπορεύεται περισσότερο? Η ψηφιοποίηση του αρχείου της Ιεράς Συνόδου ή το έργο της κατηχήσεως? Ποια είναι η αποστολή των ραβδούχων μας? Η αποστολή των ραβδούχων μας δυστυχώς είναι να αρπάξουν την περιττή, όπως πάρπαξαν οι Βαβαροί, και εδώ θα μείνω και θα μείνω για τη Διαθήκη, θα σας πω για τη Διαθήκη, όπως λοιπόν οι Βαβαροί άρπαξαν και λαϊλάτισαν στην κυριολεξία τα μοναστήρια τότε, τα ορθόδοξα μετερίζια που στήριξαν τον αγώνα, στήριξαν την επανάσταση, είχαν γίνει κέντρα για τους Έλληνες. Ο Καραϊσκάκης είχε πάει στο Καρπενήσι στην Παναγιά, προσευχόταν. Όλοι ξεκινούσαν από το Θεό. Το ίδιο και είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, ιστορία, συνοπτική ιστορία που έγραψε ο Παπαρηγόπουλος και διδασκόταν στα σχολεία, στους μαθητές των σχολείων. Με το 1882 το τυπώσαμε αυτό το έργο. Εκεί να δείτε τα θαύματα που λέει που συνόδευαν στις μάχες, να δείτε τις προσευχές των οπλαρχηγών. Αυτά όλα τα ξύλωσαν. Γιατί έκαναν ζημιά. Ζημιά σε ποιους? Στο έργο τους. Ήθελαν αυτοί έναν άλλο τρόπο ζωής. Ήθελαν να εκδιώξουν τον Χριστό από τη ζωή μας. Και τα έχουν καταφέρει, γιατί έχουν εισχωρήσει και μέσα στο σκόλπους της εκκλησίας, της θρησκευτικής μας ηγεσίας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έφτανε οι ενορίες
που τις χρησιμοποιούσαν και τις εκλάβαναν ως μαγαζιά κάποιοι Μητροπολίτες και έλεγε ο ένας τον άλλον, αυτοί κοσμάρτυρες υπήρξαν, δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Άκουσα δύο Μητροπολίτες να λέει ο ένας τον άλλον, πόσα μαγαζιά έχεις. Και εγώ δεν κατάλαβα. Τότε, νεαρός δημοσιογράφος, νόμιζα ότι εννοούσε ότι έχει κάποια καταστήματα τα οποία νοικιάζει και παίρνει τα ενίκια για το φιλανθρωπικό έργο. Και λέει, εγώ έχω 30 μαγαζιά, εσύ, εγώ λέω, έχω πάνω από 100. Άρα, ναι, λέει, αλλά εγώ τα διαχειρίζομαι καλά. Εσύ όμως τα διαχειρίζεσαι, ρώταγε ο ένας τον άλλο. Και όταν σταμάτησε η συζήτηση και βρέθηκα με τον έναν εκ των δύο και το ρώτησα, τι μαγαζιά είναι αυτά, πού τα έχετε, άρχισε να βάζει τα γέλια. Και το ρώτησα, τι εννοούσατε με τη λέξη, εννοούμε, λέει, τις ενορίες. Καταλάβατε, χριστιανοί μου, πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι ραβδούχοι τις ενορίες. Τώρα χτυπάνε λοιπόν τα μοναστήρια. Στις 9 Μαΐου συζητείται πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουν προσφύγει τα ησυχαστήρια όλης της χώρας, γιατί έχει αποφασίσει η ο Τσίπρας τα έβγαλε αυτά. Από τον Τσίπρα ξεκίνησαν, από παλιά η Εκκλησία δεν το πήγαινε σιγά σιγά λαού λαού για να μην δημιουργήσει, να υπάρξει το κατάλληλο κλίμα και η κατάλληλη προετοιμασία και έλεγε ότι δεν θα πειραχτούν τα ησυχαστήρια. Ο Τσίπρας, ναι, αλλά η ίδια η θρησκευτική ηγεσία τότε σε συνεργασία με την κυβέρνηση Τσίπρα έβγαλε την απόφαση, έβγαλε νόμο, νομοθέτησε τα ησυχαστήρια να τεθούν και τα περιουσιακά στοιχεία των ησυχαστηρίων να τεθούν υπό τον έλεγχο των επιχώριων Μητροπολιτών. Αυτό δεν τον ενεργοποιούσε το νόμο η Εκκλησία και ήρθε πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τότε μέσα στην πανδημία, εκμεταλλευόμενη και την κλεισούρα και όλο την ενασχόληση των ανθρώπων με τους κορονοϊούς και τα άλλα και τα μπόλια και τα λοιπά, και άρχισε να ενεργοποιεί, έβγαλε απόφαση από τη Σύνοδο να ενεργοποιήσει το νόμο που ψήφισε σε συνεργασία των ραβδούχων με τον άθεο του Τσίπρα. Αυτά κάνουν. Έγινε λοιπόν, ήταν να γίνει το δικαστήριο πριν από λίγους μήνες, νομίζω τον Ιανουάριο, 17 Ιανουαρίου, και πήρε αναβολή, γιατί λέει δεν είχε ενημερωθεί η δικαστής, η συγγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν μεγάλος ο φάκελος. Και αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία στις 9 Μαΐου. Ξέρετε, χωρίς να το καταλαβαίνουν, όλοι αυτοί οι ραβδούχοι και αυτοί που συνενούν σε αυτή την πράξη και συνένεσαν στην πράξη της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας, είναι αγιομάχοι. Προσπαθούν όχι να ελέγξουν οικονομικά, αυτό τους ενδιαφέρει, αλλά να καταστρέψουν στην ουσία ότι έφτιαξαν οι Άγιοι μας. Είναι αγιομάχοι, γιατί έχουμε τη Διαθήκη του Αγίου Νεκταρίου, στην οποία λέει, μεταξύ των άλλων θα σας τα διαβάσω, «Επ' ονόματι της Αγίας Τριάδος γράφω την παρούσα Διαθήκη μου, διείς διαθέτω τα της περιουσίας μου ως εξής. Ονομάζω και εγκαθιστώ κληρονόμους μου της επί της ηρημένης εν τη θέση ξάντος ιδιοκτησίας μου της περιελθούσης εις την κατοχήν και κυριότητά μου, δυνάμει του υπαριθμών τάδε», και λέει για τα συμβόλαια κάτω, «τα παρουσιά τα δίνω στις μοναχές που θα εγκαταβιώνουν στο μοναστήρι και τα κελιά τα οποία εγώ έκτισα», λέει ο Άγιος Νεκτάριος. «Με την επιμέλειά μου χτίσαμε». Και λέει σε κάποιο άλλο σημείο, αυτό δεν σέβονται. Ούτε τον Άγιο δεν σέβονται. Έρχονται εναντίον του Αγίου Νεκταρίου. Και δεν μιλάει κανείς. Ούτε ένας δεσπότης δεν πει, τι πάει να κάνουμε εδώ. Αυτά τα έχουν. Οι Άγιοι τι έκαναν, λάθος έκαναν που τα έκαναν, τα έφτιαξαν έτσι τα μοναστήρια. Τα έφτιαξαν οι Άγιοι να τα προστατεύσουν από τους ραβδούχους, από τη μανία των ραβδούχων να βάλουν χέρι στα οικονομικά, να ελεηλατήσουν τις περιουσίες, σαν τους βαβαρούς δηλαδή. Συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο,
και είναι μέσω της Σαρακοστής. Αλλά είδε τι κάνουν. Αμέσως μετά το Πάσχα, όταν θα είναι προεκλογικό το κλίμα, γιατί θα γίνουν εκλογές τότε, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα εξετάσει, θα προβεί, θα πάει να αποφασίσει γιατί. Για μια νέα λαϊλασία. Γιατί μην μου πείτε ότι είναι ανεξάρτητο το δικαστήριο. Γιατί θα γελάσω. Εδώ βλέπουμε, είναι τόσο ανεξάρτητο που επιλέγουν από το δικαστήριο και βάζουν προέδρους στη δημοκρατία. Της δημοκρατίας. Ξεπληρώνουν δηλαδή διάφορα τέτοια. Είναι ο θεσμός ισχυρός. Είναι ελεγχόμενοι. Δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πώς θα το πούμε. Ελεγχόμενοι είναι η δικαιοσύνη μας. Και το ξέρετε και το βλέπετε όλοι. Είδατε κανέναν εισαγγελέα να ασκεί καμιά ποινική δίωξη για το έγκλημα των Τεμπών? Την έκανε για το. Την βάλανε στο σταθμάρχη. Αυτός που διώρησε το σταθμάρχη, γιατί δεν διώκεται? Είναι κατά το ίδιο που έχουμε. Όταν κάνει κάποιος ένα φόνο, δαιμονιστεί και σκοτώσει έναν άνθρωπο και τον συλλάβουν, τον κλείνουν φυλακή. Τους γιατρούς που κάνουν 100, 200, 300 φόνους με την έκτρωση, τους αντιμετωπίζουμε ως ευυπόλοιπους πολίτες. Καταλάβατε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει νόμος, είναι ο νόμος, ότι η έκτρωση είναι φυσικό, είναι δικαίωμα της γυναίκας. Αν είχε κάνει έκτρωση η μάνα της, δεν θα ήταν αυτή στη ζωή. Αλλά δεν σκέφτονται τη συνέχεια, δεν σκέφτονται τις ρίζες. Πάμε λοιπόν πιο κάτω τι λέει. Παρακαλώ, λέει. Λέει, μετά από δοκιμασία αφιερώσει τη αιτήση αυτών υπό του αρχιερέως κατά τον έκτον κανόνα της εν Καρθαγένη Συνόδου, παρακαλώ δε θερμός, αυτό προσέξτε το, στη Διαθήκη το λέει ο Άγιος Νεκτάριος, παρακαλώ δε θερμός τον κατά καιρόν Μητροπολίτην, δι το Μητροπολίτην Ίδρας Εφέμ, αυτή τη στιγμή, αυτός είναι στο μοναστήρι. Και δεν μιλάω, μιλάω τώρα επειδή είναι, αναφέρομαι στη Διαθήκη του Αγίου Νεκταρίου. Να δαψιλεύει αυτές την χάρη της αφιερώσεως και θέλω να μεταβαίνει το δικαίωμα της κληρονομίας εις της αφιερωθήσας και καρίσας μοναχάς, εις τον αιώνα. Καταλάβατε τι λέει ο Άγιος. Αυτό να ανήκει στις μοναχές. Το λέει, του παρακαλεί το δεσπότη. Αλλά αυτός ο δεσπότης, όπως και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι δεσποτάδες, είναι διάσπαρτα τα ησυχαστήρια. Υπάρχει το ησυχαστήριο, για παράδειγμα, που είναι στο Νοροπό, του Αγίου, του Οσίου Πορφυρίου. Και αυτό ησυχαστήριο είναι. Και υπάρχει το ησυχαστήριο του Οσίου Παϊσίου. Τα λέω τα πιο γνωστά, γιατί αυτά είναι κέντρα. Πνευματικά κέντρα, προσκυνηματικά κέντρα. Και κυρίως κατηχητικά κέντρα, γιατί έχουν εκδώσει βιβλία κατηχητικού περιεχομένου. Με τα λόγια των Αγίων. Αυτά λοιπόν πάνε να τα καταστρέψουν. Ούτε σέβονται, να για την Αγιομάχη. Οι Μητροπολίτες μας. Πού να πούμε, και στην Κόρινθο έχουμε μοναστήρι, ησυχαστήριο, το οποίο είναι μεγάλο και τρανό, με το ίδιο τρόπο. Μαζεύτηκαν οι μοναχές, έδωσαν τις περιουσίες τους, αγόρασαν κάποια κτήματα, αύξησαν το μοναστήρι, έκαναν το μοναστήρι ορθόδοξο με τερίζι. Έτσι γίνονται αυτά. Όσιους Παΐσιους πώς έγινε. Το μοναστήρι που είναι στη Σουρωτή. Και σήμερα οι αγιομάχοι Μητροπολίτες μας προσπαθούν να καταστρέψουν αυτά, να πάρουν τις περιουσίες, να λαιλατήσουν κατά το παράδειγμα των Βαβαρών, και το λέω αυτό με όλες τις συνέπειες των λόγων, να λαιλατήσουν κατά το παράδειγμα λοιπόν των Βαβαρών τα μοναστήρια, τα ησυχαστήρια, να τους βάλουν χέρι, όπως έχουν βάλει και χέρι και στα άλλα μοναστήρια. Πού να πούμε, ποιο μοναστήρι, ποιος Άγιος, μήπως Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης δεν τράβηξε τα πάνδημα από τον οικείο Μητροπολίτη? Τα λέμε για να τα ξέρετε, και δεν σιωπούς και έκανε υπομονή. Και δεν μιλούσε. Είναι γνωστά αυτά. Αλλά σήμερα, ξέρετε, δημιουργούνται κάποιες σχέσεις
των ιερών μονών. Τώρα έχουμε και τα σταυροπυγιακά. Και εκεί κάτι ο Πατριάρχης κάτι πάει να κάνει. Τα σταυροπύγια, ξέρετε, είναι ανεξάρτητα μοναστήρια. Είναι κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν με το αυτοδιοίκητα, σαν το Άγιο Όρος. Υπάγονται, μνημονεύουν μόνο τον Πατριάρχη. Τώρα όμως ο Πατριάρχης θέλει στα σταυροπύγια, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω και πληροφορούμε, ετοιμάζει κάτι να κάνει. Δεν του φτάνει, πρέπει να τα ελέγξει. Και ξέρετε γιατί τα ελέγχει. Δεν είναι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία. Ο πονηρός τι θέλει. Πίσω βρίσκει το διάβολος. Και βάζει αυτούς μπροστά. Είτε εν γνώση τους, είτε εν αγνία τους. Βάζουν λοιπόν πίσω είναι ο διάβολος. Γιατί σου λέει άμα καταστρέψω αυτά τα κέντρα και τα ελέγξω και βάζω τους δικούς μου ανθρώπους μέσα, βάζω επιτροπές να ελέγχω εκεί, καταστρέψω το έργο τους, τότε θα είναι εύκολο. Θα πετύχω πολύ μεγάλα πράγματα. Εδώ η Σύνοδος δεν δουλεύει σε αυτό το κατηχητικό έργο, από τη Σύνοδο δεν παρουσιάζεται. Παρουσιάζονται βιβλία Μητροπολιτών, πολυτελέστατοι τόμοι για επιτυχίες, για έργα, χτίζονται φιλανθρωπικά ιδρύματα, να το πούμε και αυτό. Δημιουργούνται καινούργιες ΜΚΟ, βλέπετε τα ΕΣΠΑ τρέχουν. Και τι καταφέρνουμε με αυτά. Είδατε να εργάζεται πυρετοδός ο κάστοτε Μητροπολίτης για τη σωτηρία των πιστών. Ξέρω περιπτώσεις, είναι μεγάλη Τεσσαρακοστή και δεν μου επιτρέπεται να μπω σε λεπτομέρειες. Και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Προσεύχομαι να τους φωτίσει ο Θεός. Αλλά προς Θεού. Έρχεται Πάσχα. Αποσύρετε, καλή μου συνοδική, αυτόν τον νόμο γιατί θα έχετε μπροστά τους Αγίους. Ξέρετε, έλεγε η γερόντισσα Γαλακτία, να μην εύχεστε να βρεθείτε στην κόλαση ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θα σας φανεί αιώνας. Και περιγράφει πως είδε, τι είδε στην κόλαση όταν επέτρεψε ο Θεός να την επισκεφτεί, ενώ ήταν ακόμη εν ζωή. Περιγράφει λοιπόν, καλή μου Μητροπολίτης, καλή μου Ραβδούχη, μη κλείνετε θέση στην κόλαση. Να σας το πω έτσι να το καταλάβετε. Μη γινόσαστε αγιομάχοι. Πάρτε γρήγορα το νόμο αυτό περί συγχαστηρίων, γιατί θα έχετε απέναντί σας πολλούς Αγίους. Θα έχετε τον Άγιο Νεκτάριο, θα έχετε τον Όσιο Πορφύριο, θα έχετε τον Όσιο, τον Άγιο Απαΐσιο και πάμπολους άλλους Αγίους. Θα τους βρείτε μπροστά σας και αλίμονό σας. Τι θα πείτε. Θέλετε λοιπόν να έχετε στο απολογητικό βήμα πολιτική αγωγή, τον Όσιο Πορφύριο, τον Όσιο, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Παΐσιο. Εντάξει, κάντε το τότε. Γιατί θα φύγετε μια μέρα. Δεν θα είστε εσάι. Είδατε πως άδειασαν. Μου έλεγε ότι το 80% της ιεραρχίας, έλεγε ένας Άγιος σύγχρονος, θα αλλάξει. Και πολύ γρήγορα. Είδατε, έχει αλλάξει ένας μεγάλος αριθμός τα τελευταία χρόνια. Σιωπηλά, αλλά άλλαξε ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Εμείς θα δημοσιεύσουμε στο στήλο της Ορθοδοξίας όχι μόνο τα αποσπάσματα αυτά, τα χαρακτηριστικά από τη Διαθήκη του Αγίου, παρακαλώντας και οικετεύοντας τη θρησκευτική μας ηγεσία να αποσύρει αυτό το νόμο. Έστω και την τελευταία στιγμή. Θα λάβει πολλές ευλογίες από τον Θεό. Και το παρακαλώ και τον Αρχιεπίσκοπο. Παρακαλώ και οικετεύω τον Αρχιεπίσκοπο να το ξανασκεφτεί. Δεν χρειάζεται να βάλουμε, να γίνουμε αγιομάχοι και να προσθέσουμε 10 φράγκα περισσότερα στο ταμείο μας. Μακαριότατα. Με όλο το σεβασμό σας το λέω. Και με αγάπη, πραγματικά αγάπη. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα και στα περισσότερα να πω ότι διαφωνούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με αγάπη δεν μπορούμε να βρούμε κάποια πράγματα που μας ενώνουν. Και αυτό κάντε το. Σας το ζητώ σαν χάρη. Αποσύρτε τον νόμο για τα ησυχαστήρια και αφήστε τα ελεύθερα. Αφήστε ελεύθερα να ανασένουν αυτά τα ορθόδοξα μετερίζια. Και δεν θα χάσετε.
Δεν θα χάσετε. Δεν θα χάσετε, σας το λέω τρεις φορές. Θα έχετε ευλογίες. Και ο κόσμος όμως και εμείς ευθυνόμαστε και εμείς. Γιατί βλέποντας αυτή την κατάσταση δεν ενημερωνόμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αδιαφορούμε. Κλήρος και λαός. Έλα μου, αδελφέ μου, λέει, ας βγάλει ο άλλος το φίδι από την τρύπα. Εγώ γιατί να ασχοληθώ το μισθό που τον παίρνω, λέει κάποιος. Φίλος μου ιερέας. Το μισθό μου τον παίρνω τώρα να εντωθώ στο δεσπότη. Μα εδώ πρόκειται για πράγματα που εναντιώνονται στην πίστη μας. Άσε να βρεμιλήσει κανένας άλλος. Έχω και οικογένεια. Έτσι σκεφτόμαστε. Και δεν το σκέφτονται μόνο οι κληρικοί, το σκεφτόμαστε όλοι. Να μην βγούμε μπροστά. Να καθίσουμε αναπαυμένοι στους καναπέδες μας και στις καρέκλες μας και να αφήσουμε να συνεχίζεται αυτή η λαιλασία. Ξέρετε, καλοί μου χριστιανοί, εάν δεν μιλήσουμε εμείς θα αρχίζουν να μιλάνε οι πέτρες. Θα ξεσηκωθούν οι πέτρες και αλίμονό μας. Από τον κόσμο, από το λαό περιμένουν τα μοναστήρια αυτά η υποστήριξη. Στις 9 Μαΐου λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζεται η προσφυγή των μοναστηριών και όλα δείχνουν από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ότι θα κλείνει η μία εξουσία τα ρίχνει πάει υπέρ της άλλης. Παραδείγματα πολλά. Σηκώνει ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος, δεν λέω μόνο αυτό. Ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον πρόεδρο ενός δικαστηρίου και λέει: Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Τάδε. Τα σέβη μου. Λέει, θα ήθελα να με εξυπηρετήσετε σε αυτό. Τα εξυπηρετεί. Γιατί δεν θέλει να τα έχει καλά με τη θρησκευτική ηγεσία. Μην φάει καμιά κατάρα, κανέναν αφορισμό. Εκεί φτάσαμε. Να παρανομούμε και να δημιουργούμε μια σχέση προς το Θεό ανηλικρινή. Μια σχέση φαρισαϊκή, ιδιωτελή. Ιδιωτελής πέρα για πέρα. Καλοί μου χριστιανοί, έρχεται Πάσχα. Και είμαστε ανέτοιμοι ακόμη. Είδαμε πότε τα Τέμπη τα ξεχάσαμε. Τους σεισμούς τους ξεχάσαμε. Μπήκαμε πάλι σε μια πορεία, τη γνωστή πορεία της ύπνωσης. Γιατί αντιμετωπίζουν οι πολύ περισσότερες οικογένειες, αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αυξήθηκαν τα επιτόκια, πολλοί άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, δεν τους φτάνουν τα χρήματα πλέον να πληρώσουν γιατί έχει ακριβήνει η ζωή. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτά? Ευθύνεται ο Θεός, εμείς ευθυνόμαστε και με αυτούς που επιλέγουμε. Δεν υπάρχουν παγκόσμιες συγκυρίες οι πολιτικές. Υπάρχουν πολιτικοί με όμικρον γιώτα οι οποίοι δεν νοιάζονται. Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Είναι εντολοδόχοι ξένων κέντρων εξουσίας. Σας είπα για παράδειγμα και θα το ξαναπώ. Μας ξεσήκωσαν οι καλές μας τράπεζες κάποτε να πάρουμε δάνεια. Σου λέει, αντί να πληρώνετε το ενίκιο, να πάρετε ένα δάνειο και θα δίνετε αντί για το ενίκιο το δάνειο, να σας φύγει και το σπίτι. Αυτό λέγανε. Πήγαινε στην τράπεζα για μια συναλλαγή και σου πήλυζαν το μυαλό να πάρεις δάνειο. Μήπως κάνω λάθος? Πολλοί λοιπόν έτρεξαν και πήραν δάνεια. Και μάλιστα τους έλεγα, μα δεν θα μπορώ να το ξεπληρώσω. Έλα βρε αδελφέ, 30 χρόνια θα στο βάλουμε, θα πάρεις το σπίτι. 30 χρόνια δεν πρέπει να έχεις ένα σπίτι. Και θα μας δίνεις το δάνειο. Αλλά δεν είχαν πει ότι θα αυξάνουμε τα επιτόκια, ότι θα έρχουν μνημόνια και θα μείνετε χωρίς δουλειά και τότε θα σας πάρουμε εμείς τα σπίτια. Και υπήρχαν περιπτώσεις που οικογενειάρχες ειλικρινά βρέθηκαν στο δρόμο. Και υπάρχουν αυτοί, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι στο δρόμο, άστεγοι. Πηγαίνετε μόνο στον κεντρικό δρόμο της Νέας Μύρνης. Την Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα δείτε στον κεντρικό δρόμο, εκεί στα πεζοδρόμια να κοιμούνται γέροντες. Είδα προχθές δύο και πόνεσε η ψυχή μου. Δύο γεροντάκια
να έχουν ξαπλώσει, να έχουν βάλει τις κουβερτούλες και να έχουν καθίσει στο πεζοδρόμιο να κοιμούνται. Ανέστητοι είμαστε χριστιανοί. Αδιάφοροι. Αδιάφοροι είμαστε για τον συνάνθρωπό μας. Τους προσπερνάμε ή τους ρίχνουμε ένα ευρώ. Αλλά δεν ανοίγουμε τις πόρτες του σπιτιού μας να τους βάλουμε μέσα. Να μην χαλάσουμε το σπιτικό μας, την ομορφιά μας. Και το λέω όχι μόνο για εσάς, το λέω και για μένα. Έτσι μας έχουν μάθει. Να είναι σκληρές οι καρδιές μας απέναντι στον άλλον. Γιατί αν εκείνη την ώρα γονατίζαμε, εμείς έχουμε ένα όπλο οι χριστιανοί και δεν το ενεργοποιούμε. Πυρηνικό όπλο. Μεγαλύτερο από αυτά που έχουν βγάλει αυτοί. Τεχνολογίας, λέει, εμπλουτισμένα ουράνια. Εμείς έχουμε ένα μεγαλύτερο όπλο από αυτά. Έχουμε την προσευχή μας. Και δεν την ενεργοποιούμε. Ή την ενεργοποιούμε μόνο για ίδιον όφελος. Δεν προσευχόμαστε για τον άλλο. Ή προσευχόμαστε μόνο για αυτούς που αγαπάμε. Όχι για αυτούς που δεν αγαπάμε. Ή για ξένους ανθρώπους. Καταλάβατε πώς λειτουργούμε. Είμαστε απάνθρωποι σήμερα. Γιατί κάποιοι μας έμαθαν να ζούμε στο δυτικό τρόπο ζωής. Μας αλλίωσαν τη χριστιανική μας σχέση. Παλιότερα στα χωριά και στις πόλεις δεν υπήρχαν άστεγοι. Όλοι άνοιγαν τις πόρτες διάπλατα σε κάποιον που δεν είχε να κοιμηθεί να τον βάλουν στο σπίτι τους να κοιμηθεί. Να τον ταΐσουν, να τον περιποιηθούν, να τον ντύσουν. Έχω την περίπτωση του αστέγου που περιγράφουμε στο βιβλίο «Όπως μιλάει ο Θεός». Που τα έβαλε με το Θεό. Είναι η περίπτωση της κοπέλας αυτής που προσευχόταν για αυτόν τον άστεγο και πως του άλλαξε τη ζωή. Πως ζεστάθηκε από την αγάπη και τη θαλπορή της προσευχής μιας ξένης προς αυτόν κοπέλας. Που γονάτισε μπροστά στον Χριστό και παρακάλεσε για κάποιον άγνωστο που δεν είχε συμφέρον από αυτόν. Εμείς όμως προσευχόμαστε για πού, είτε θα έχουμε συμφέρον, είτε για την οικογένειά μας, για μέλη της οικογένειάς μας. Αδιαφορούμε για τους άλλους. Η φωτιά ασχέει στους άλλους. Δεν μας νοιάζει. Έτσι είμαστε χριστιανοί. Θα σας πω λοιπόν ένα ωραίο κείμενο, το οποίο μου έστειλε ένας φίλος μου κληρικός. Θα σας το διαβάσω, είναι του μοναχού Ιωάννη και είναι από την «Η ζωή διδάσκει το Χριστό» το 2017. Το γνωρίζω το συγγραφέα, είναι μια αγία μορφή, σύγχρονη αγία μορφή. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο γι' αυτό. Η Βάνα λοιπόν, σας διαβάζω την ιστορία όπως μου την έστειλε. Η Βάνα γεννήθηκε γύρω στο 1960 κάπου στη Μαγνησία, στο Βόλο δηλαδή. Παντρεύτηκε 18 χρόνια ένα παλικαράκι και ο Θεός της χάρισε τα 3 πρώτα χρόνια γάμου 2 αγοράκια. Ο άντρας της ανώριμος να αγαπήσει και να υπομείνει, εγκατέλειψε μόνα και τα παιδάκια και σπιτώθηκε με άλλη. Και τη μάνα και τα παιδάκια και σπιτώθηκε με άλλη. Η Βάνα αναγκάστηκε να ξενοδουλεύει σε μπαράκια και λοιπά στην επαρχία και τελικά στην Αθήνα. Ήταν και βλέπετε και της μόδας και ήταν το, όπως βλέπετε τα παιδιά μας, τα περισσότερα προσπαθούν να βρουν δουλειά σερβιτόρου. Βλέπετε τα παιδιά, πήγανε κοπελίτσες. Παλιά ήταν αυτό, δούλευαν μόνο αγόρια. Τώρα πήγαν και κοπελίτσες. Που είναι σκληρή δουλειά του σερβιτόρου, να κουβαλάς το δίσκο. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Βάλανε κοπέλες για άλλο, καταλαβαίνετε τους λόγους. Μαγαζάτορες, να τραβούν κόσμο. Για να βλέπουν την όμορφη σερβιτόρα. Όχι για να πίνουν τον καφέ. Ή να τρώνε το γλυκό τους. Άντε να μην μιλήσω. Το μεγαλύτερο αγόρι, τον Κωστάκη, τον μεγάλωνε η ηλικιωμένη μητέρα της στο πατρικό σπίτι της, στο χωριό. Το μικρότερο, τον Γιαννάκη, τον πήρε μαζί της στην Αθήνα και τον άφηνε σε γειτόνους και σε γνωστούς. Ο πατέρας, είπαμε, άφαντος. Το μεγάλο παιδί, ζωηρό και πολύ ευαίσθητο, έμπλεξε στα 14 χρόνια του με τα ναρκωτικά. Σιγά σιγά έγινε και βαποράκι. Στα 18 του ήταν ψυχοσωματικά ετοιμοθάνατο, ερείπιο.
ήρθε με τη γιαγιά στην Αθήνα. Συγγενείς, φίλοι, γείτονες, το τρέξανε το παιδάκι να απεξαρτητοποιηθεί. Όλα μάταια. Στα 18 του, κλεισμένα, πήρε καθαρή ηρωίνη σε ένωση και ταξίδευσε για τον άλλον κόσμο. Μόνο αδελφός, μάνα αδελφός, συγγενείς, φίλοι, πολύ λίγο τον κλάψανε και τον θάψανε. Γίνανε τα 40 ημέρα του παιδιού. Η χαροκαμένη μάνα του μισοτρελάθηκε. Στις 50 ημέρες τον είδε μισό όνειρο, μισό όραμα, το γιο της, και της είπε: «Μανούλα, μόλις πέθανα μου είπε ο Χριστός μας ότι αυτοκτόνησα. Επειδή όμως είμαι μικρός και θύμα της αμαρτίας συγγενών και συνανθρώπων, με συγχωρεί και μου προτείνει να προσεύχομαι αιώνια μαζί με τις ψυχούλες αθώων, αδικοχαμένων νηπίων, για όλο τον κόσμο. Το δέχτηκα, μανούλα, και τώρα είμαι μια χαρά στον παράδεισο. Προσεύχομαι για όλους σας, συγγενείς, φίλους, γνωστούς, αγνώστους. Ο Χριστός μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε σε διάφορους τόπους του παραδείσου και να βλέπουμε αγιασμένους συγγενείς, γνωστούς ή και αγνώστους. Σας περιμένω, σας συγχωρώ και ευγνωμονώ του Θεού για το έλεος του». Χριστιανοί μου, βλέπετε πως η αμαρτία η δική μας μπορεί να παιδεύει τα παιδιά μας. Αδιαφορούμε για το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο. Το προσπερνούμε γιατί σκεφτόμαστε το παιδί μας, κάνουμε όνειρα να γίνει δικηγόρος, γιατρός, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, να σπουδάσει δάσκαλος, δασκάλα και ούτω καθεξής. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ένα θα μας ρωτήσει ο Χριστός. Σας το έχω ξαναπεί. Μάθατε, διδάξατε το παιδιά σας Χριστό? Τα μάθατε να ζουν τη χριστιανική ευαγγελική ζωή όπως ο Κύριος μας την παρουσίασε? Τι θα πούμε λοιπόν στα παιδιά μας? Τι θα πούμε, χριστιανοί μου? Εμείς τι θα κάνουμε? Τα παρκάρουμε στις τηλεοράσεις, τα βάζουμε σε δραστηριότητες για να είμαστε, να έχουμε λίγο το κεφαλάκι μας ήσυχο? Αυτή είναι η αλήθεια. Και δήθεν λέμε γυμνάζονται τα παιδιά, πηγαίνουν ξέρω εγώ εκεί, πηγαίνουν εκεί. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι, θέλουν αγάπη και θέλουν Χριστό. Να κάθε μέρα να τους μιλάτε για τον Χριστό. Και δεν θα τους μιλάτε με τα λόγια, με το παράδειγμά σας. Και ό,τι θέλετε να τους πείτε, να τα συμβουλέψετε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πέστε το στην Παναγιά. Πω, είπα, τι μάνα είναι η Παναγιά. Πώς τα γαλουχεί τα παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πέστε το στην Παναγιά και εκείνη θα κάνει, θα αναλάβει. Και να σκέφτεστε, να διδάξετε τα παιδιά ότι εδώ είμαστε προσωρινοί. Να τους τα λέμε, να μιλάμε για τον Χριστό, να μιλάμε για τα θαύματα του Χριστού, για τους ήρωες της πίστης μας, τους Αγίους. Αυτά θέλει ο Χριστός μας. Τα δίνουμε? Όχι. Τι τους δίνουμε στα παιδιά? Τα δίνουμε Mickey Mouse? Τα πάμε σε καρναβάλια, σε πάρτι με καρναβάλια? Άμα δείτε, κατάργησαν, το είπα και την προηγούμενη φορά, σε προηγούμενη εκπομπή, κατήργησαν την αργία των τριών ιεραρχών. Μου λέγει μια δασκάλα, είπαμε να πάμε με το σχολείο εκκλησία την ημέρα των τριών ιεραρχών και είμαστε δύο δάσκαλοι και τέσσερα παιδιά από ένα σχολείο που αριθμούσε 250 παιδιά. Κόρια τους δασκάλους. Μου λέγαν άλλα δύο παιδάκια που είναι φίλες της κόρης μου, λέει, στο σχολείο που πηγαίνουμε μία δασκάλα μας κάνει προσευχή. Και την ώρα που κάνει η δασκάλα μας κάνει προσευχή, η άλλη δασκάλα που είναι και αυτή στο τμήμα μας κάθεται απ' έξω, μακριά, δεν συμμετέχει. Δεν την έχουν δει τα παιδιά να κάνει ποτέ το σταυρό της. Αλλά οι βαφτιστοί χριστιανοί ορθόδοξοι. Αναρωτιόμαστε λοιπόν που πάμε. Και κράχ θα έρθει και σεισμός θα έρθει και ό,τι θέλετε θα γίνει. Γιατί εμείς δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Το καταλάβατε, χριστιανοί μου? Έχουμε πάψει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Να χαμογελάμε ο ένας τον άλλον. Η αμαρτία μας λοιπόν πληγώνει τη γη. Είδατε?
Ο πατέρας εγκατέλειψε την οικογένεια. Η μάνα αναγκάστηκε να δουλέψει, άφησε το παιδί στους γειτόνους, το παιδί έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Και στο τέλος σκοτώθηκε, πέθανε το παιδάκι της. Και ευτυχώς ο Θεός επέτρεψε σε αυτή τη μάνα τη χαροκαμένη, την παρηγόρησε παρουσιάζοντας που είχε πάει το παιδάκι της. Πόσα παιδιά τέτοια δεν έχουν τρυπήσει βελόνες. Πηγαίνετε κάτω στο κέντρο να δείτε πόσα παιδιά είναι νέα και φαίνονται γέροι, γερασμένα. Και ποιοι επιτρέπουν το εμπόριο. Εδώ προσπαθούσαν να μας επιβάλλουν τα μπόλια, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλουν τον νόμο και να πιάσουν όλους αυτούς τους εμπόρους των ναρκωτικών ουσιών. Και άμα τους πιάσουν, τους βάζουν μέσα, βέβαια οι μεγιστάνες είναι έμποροι. Μην ξεχνάτε τα πλοία που ήταν φορτωμένα. Έλεγε ένα τραγούδι το Μπαπόρι από την Περσία. Μπορεί από την Περσία και από τη Βραζιλία έρχονται και από παντού γεμάτα κοκαίνη. Ακόμη και υποβρύχια βάζουν. Γιατί, για να διαφθείρουν την νεολαία μας, τα παιδιά μας. Τους παραπλανούν, τους δίνουν τις ψευδεστήσεις του σατανά ότι είναι σε πελάγια ευτυχίας γιατί είναι κενά μέσα, είναι κενή η ψυχή τους. Προσπαθούν να βρουν ευτυχία αλλού. Ενώ η μοναδική οδός της ευτυχίας είναι ο Χριστός μας. Η χαρά του Χριστού, εκείνη η ζωή. Τι δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν. Είμαστε όλοι αδρανείς, δεν βοηθάμε τίποτε. Το μόνο που κάνουμε είναι να συκοφαντούμε όταν έχουμε να κάνουμε κάτι, να βλέπουμε το αρνητικό στον άλλον και όχι το θετικό. Δεν είμαστε καλοί χριστιανοί, πώς να το κάνουμε. Τι να περηφανευόμαστε, γιατί, για ποιο πράγμα, για την απιστία μας. Δεν έχουμε πίστη. Τι άλλο να σας πω. Μήπως έχουμε πίστη. Αν είχαμε πίστη, η Ελλάδα θα ήταν ασφαλισμένη. Δεν έχουμε πίστη. Όταν έχουμε τα καρναβάλια, εγώ θα το λέω, το έλεγε ο Άγιος, Άγιος είναι, Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καρδιώτης, τον ήδη γερόντισα που ανέβαινε ως φως πάνω και άνοιξαν οι ουρανοί και τον υποδέχτηκαν Άγιοι. Τα έλεγε και τα έλεγε μπροστά και φωναχτά. Τα λένε οι Άγιοι μας. Τα λέει ο γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν τον ακούμε. Ξέρετε, φοβόμαστε το σεισμό γιατί, για να μην χάσουμε τα κεκτημένα μας. Μην πες το σπίτι μας. Θα μας σώσει η επιστήμη τότε και η τεχνολογία. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει για το καλό μας. Βοά η γη, αλλά δεν βοά. Λέει οι σεισμολόγοι, λέει είναι συσσόρευση ενέργειας. Ο παππούλης πάνω από τα άγραφα μας έλεγε ότι είναι συσσόρευση αμαρτίας. Πιέζεται η γη από την αμαρτία. Και θα την άξει, θα βγάλει ηφαίστειο, ξέρω εγώ, στην Αμερική, εκεί που είναι το κέντρο της αμαρτίας, η Νέα Βαβυλώνα, είτε θα ενεργοποιήσει ρήγματα. Κάποιοι λένε ότι τα φτιάχνουν τώρα τα ρήγματα, λέει, τα δημιουργούν και η πενταρχία που λέει ο Ηλίας, ο φίλος μου ο Ηλίας, ο Καλλιόρας, στους Σκότους. Και αυτοί μπορούσαν να κάνουν, αλλά όταν δεν θέλει, καλέ μου Ηλία και καλή μου άνθρωπο ο Θεός, κάτι δεν γίνεται. Τα επιτρέπει λοιπόν ο Θεός γιατί εμείς είμαστε μακράν της μετάνοιας. Το καταλάβατε. Έχουμε μπει στην επιστήμη, επιστήμονες. Γράφουμε τώρα για τον πατέρα Παναγιώτη το αφιέρωμα που έχουμε κάθε μήνα. Θυμήθηκα που μας έλεγε όταν έμεινε έγκυος η παπαδιά στο πρώτο παιδί, την ευτυχία. Κατέβηκαν στην Καρδίτσα, στο Καρπενής, νομίζω Καρδίτσα κατέβηκαν, για να επισκεφτούν τον γιατρό, για να τους πει, γιατί ήταν νέο ζευγάρι, δεν ήξεραν ακόμη, παπάς και παπαδιά, μήπως χρειαζόταν κάτι, άπειροι. Και κατέβηκαν να συμβουλευτούν κάποιο γυναικολόγο εκεί στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Εκείνους κάναν τις απαραίτητες εξετάσεις και βγαίνει εκείνος κάποια στιγμή αφού είδε τις εξετάσεις και του λέει, παπά, είσαι εγκληματίας. Ξαφνιάστηκε ο παππούλης. Τον κοιτούσε. Λέει, γρήγορα, λέει, να μπει η παπαδιά μέσα, λέει, να αφαιρέσουν το παιδί, θα είναι άρρωστο το παιδί. Πώς παντρεύεστε, λέει, χωρίς να κάνετε εξετάσεις. Γρήγορα. Τον παρακινούσε για έκτρωση τον παππούλη.
Ο παππούλης έκπληκτος στην αρχή, μετά συνήλθε και λέει: πάμε παπαδιά. Οι γιατροί τρελάθηκαν. Δεν έχουμε, λείπει πλέον η πίστη από τον κόσμο. Και έφυγε. Το είπε ο γιατρός, γιατί είχαν και οι δύο, και ο παππούλης και η παπαδιά, είχαν το στίγμα της μεσογειακής αναμίας. Η επιστήμη λέει ότι κατά το 1/4 μπορεί να πετύχει υγιές το παιδί. Τα υπόλοιπα 3/4, κατά 25% δηλαδή, μπορείς να γεννηθεί το παιδί υγιέστατο όταν έχουν και οι δύο στίγμα. Το 75% λένε οι επιστήμονες, όχι εγώ, ότι θα γεννηθεί κυρίως άρρωστο. Θα έχει μεσογειακή αναιμία. Όμως ο παππούλης έφυγε, δεν έχουν λέει πίστη πρεσβυτέρα, πάμε. Και ανέβηκε πάνω στα άγραφα, στο βαλάρι, και έκανε 10 παιδιά. Τα 9 ήταν υγιέστατα. Το 10ο έλειπε, έκανε τιμαία ο παππούλης. Και το 10ο παιδί ο Γιαννάκης πάει με παράπονα, έλεγε: έλειπα σε κηδεία και δεν πρόλαβα να μετέχω στην γέννηση εκεί, και δεν έλαβε η μαία. Και ίσα ίσα που πρόλαβα, λέει, το Γιαννάκη μου, και τον έκανα ρευάφτισμα. Αυτός ήταν ο παππούλης, η πίστη. Έχουμε τη σήμερα πίστη? Αν έχουμε πίστη, λέει ο Χριστός μας, ο σκόκος συνάπειος μετακινούνται τα βουνά. Τίποτε. Προσευχή, νηστεία. Βλέπω ανθρώπους που νηστεύουν. Νηστεύουν από τα τρόφιμα. Δεν τρώμε, λέει, λάδι. Αλλά καυτηριάζουν και καταδικάζουν τον κόσμο. Και ρίχνουν χολή για το διπλανό τους. Κατά τα άλλα νηστεύουν. Δεν είναι μόνο οι τροφές. Σας είπα και το γράφαμε και στην εφημερίδα που κυκλοφορεί, τι είναι η νηστεία κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το μέγαθο πατέρα της Εκκλησίας μας που αγωνίστηκε και μας δίνει ο κατηχητικός λόγος του Αγίου Ιωάννου, το κατηχητικό έργο καταρχήν, γιατί κατηχητικό λέμε την ευχή του η Πασχαλινή, το κατηχητικό έργο είναι τέτοιο σπουδαίο που δεν το έχουμε αξιοποιήσει. Έχουμε εμείς οι Έλληνες θησαυρούς. Έχουμε τέτοιο χρυσάφι στα χέρια μας, και δεν είναι το χρυσάφι της γης. Είναι μεγαλύτερο, πιο σπουδαιότερο από το χρυσάφι της γης. Έχουμε θησαυρούς που μας εναχείρισε ως νέο Ισραήλ ο ίδιος ο Χριστός μας. Και εμείς τι τους κάνουμε? Τους πουλάμε. Για γεωπολιτικά συμφέροντα, για οικονομικά συμφέροντα, για πάσης είδος φαρισιακή. Νοοτροπία. Εγκληματούμε απέναντι στον Χριστό. Εγκληματούμε, και όταν είμαστε μακριά από τον Θεό έχουμε ένα φόβο. Αυτός ο φόβος μας τυλίγει και δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Φοβόμαστε μην γίνει σεισμός και χαθούμε. Πού θα πας, καλή μου? Αν γίνει σεισμός και επιτρέψει ο Θεός να φύγεις, θα πας στην κατοικία σου την αιώνια. Τι φοβάσαι λοιπόν? Μήπως δεν φύγουμε? Έχεις δει κανένα να μένει? Αν θα ζήσεις δηλαδή ένα χρόνο παραπάνω, τι σημασία έχει? Δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας ξημερώσει. Κι όμως εμείς εκεί, το χαβά μας. Χριστιανοί μου, ανοίξτε τις καρδιές σας στον Χριστό. Παρακαλέστε τον γονατιστή. Στορακίστε τα σπίτια σας με τον Χριστό. Τι άλλο να σας πω? Έρχονται πολλά. Είμαστε μέσα στην καρδιά των γεγονότων και οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και το κράχ θα γίνει. Γι' αυτό θέλει να είναι η κυβέρνηση πριν, για να υπάρχει έτσι κάτι να του καθυστερήσει. Να μην έχουμε επαναστατικές τέτοιες, και κράχ θα γίνει και ό,τι έχουν πει οι Άγιοι θα γίνουν. Μακάρι να μην γίνουν, λέει, οι Άγιοι αυτά που είδαμε. Και δεν θα γίνουν αν υπάρξει μετάνοια. Έχουμε μετάνοια. Βλέπεις μεγάλες κυρίες να φοράνε μίνι μέχρι πάνω. Ασέβεια, χωρίς να έχουν σεβασμό. Σεβασμό προς τον άλλον. Βλέπουμε κοριτσάκια να ξεγυμνώνονται, τρύπια παντελόνια, μόδα, λέει. Και κανένας δεν μιλάει. Τα αποδεχτήκαμε όλα. Τα αποδεχτήκαμε. Αποδεχτήκαμε αυτά που μας σέρβιραν η νέα Βαβυλώνα. Η Αμερική. Και βλέπετε, έχει περάσει αυτή η νοοτροπία και στα σοβαρά ειδησιογραφικά πρακτορία. Εκεί που παρουσιάζουν, ξέρω εγώ, δύο σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τη ζωή μας,
κάποιους νόμους, βγάζουν και μια γυμνή. Βγήκε λέει Παπαρίζου και είπε αυτή τραγουδίστρα, έχει πει κι άλλα στο παρελθόν. Και δεν της μιλάει κανένας, είναι ίδγαμα, λέει ότι θεωρούν οι νέοι ότι είναι κάποιος σημαντικό. Ένα κοριτσέλι τώρα και τι είπε. Τα παιδιά λέει γεννιούνται άφυλα. Τι λες βρε, να μην πω καμιά κουβέντα. Γεννιούνται άφυλα τα παιδιά. Χαζή γεννήθηκες. Ήταν βέβαια στη Σουηδία. Άλλο πράγμα Σουηδία. Εκεί έχουν προχωρήσει κατά πολύ. Έγινα λέει και βουδίστρια και αυτά και έχω λέει, αλλά είμαι και χριστιανή. Βάλτε άκρη τώρα. Τι σύγχυση έχει αυτό μέσα στο μυαλό της. Πώς θα είσαι χριστιανή βρε, πώς σε λένε, καλή μου, πώς, δεν ξέρω πώς τη λένε, Παπαρίζενα. Πώς θα είσαι χριστιανή όταν δεν ξέρεις ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα. Δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα. Πώς είσαι χριστιανή και δεν το ξέρεις αυτό. Και λες είναι άφυλα τα παιδιά. Με ύψον, δηλαδή δεν έχουν φίλο. Δεν είναι ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Το ξέρετε γιατί τα λέει αυτά. Γιατί ξέρει ότι όταν τα λέει αυτά ανεβαίνει, ανεβαθμίζεται. Θυμάμαι μία παρόμοια της γυναίκα αυτή του lifestyle, πώς τις λένε εκεί, αυτές που γδύνονται περισσότερο και πορεύονται και ανεβαίνουν με τα μπούτια τους, δείχνοντας τα μπούτια τους και τα στήθια τους. Εγώ τα λέω έτσι έξω από τα δόντια. Μία από αυτές λοιπόν κάποτε πήγε και φωτογραφήθηκε, έκανε λέει μία φωτογράφηση έντεχνη για την τέχνη που ήταν για τον πολιτισμό και φωτογραφήθηκε γυμνή παραμονές του Πάσχα πάνω στο σταυρό του Κυρίου μας. Μια γυναίκα γυμνή πάνω στο σταυρό του Κυρίου μας. Τι βλαστημία. Ξέρετε τι άνοδο πήρε αυτή η γυναίκα. Κοσμικά. Μέχρι και υπουργό πολιτισμού την κάνανε. Καταλάβατε ποια λέω. Και ξέρουμε στο penthouse φωτογραφήθηκε. Γυμνή σε σταυρό και μετά είχε μια άνοδο μέσα στη βουλή, τη βάλανε εκεί με τα άλλα τα δαιμόνια. Έλεγε ο μακαριστός ο Μητροπολίτης ο Καντιώτης, όταν του είπα να πάει στη βουλή, λέει να πρέπει να φωνάξουμε, λέει, έναν άγιο άνθρωπο εκεί, δεν χρειάζονται να κάνεις αγιασμό. Εμείς πάμε, λέει, να τους κάνουμε αγιασμό, δεν χρειάζεται αγιασμό. Εκεί, λέει, χρειάζονται εξορκισμό. Έχουν μαζευτεί, έχουν συσσωρευτεί τόσα δαιμόνια, που το μόνο που κάνουν τώρα, λέει, θα γίνει, έλεγε ο πρωθυπουργός, ο αφορισμένος ο πρωθυπουργός, θα κάνει, λέει, και αναθεώρηση συντάγματος. Ξέρετε τη μανία έχουν για το Σύνταγμα να βγάλουν αυτό το προήμιο που αναφέρεται στην Αγία Τριάδα. Αυτό είναι μανία. Μπορεί να τα αλλάξουν όλα, να λένε για ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά αυτό έχουν σημαδεύσει. Και να αλλάξουν τα της πίστεως, να δημιουργήσουν ένα ουδέτερο θρησκευτικά κράτος. Ελεύθερο λέει δημοκρατικό. Ποιο είναι το δημοκρατικό? Είδατε καμιά δημοκρατία? Αυτός, συγγνώμη που το λέω αυτός, νοιαζόταν για την υγεία μας και δεν νοιαζόταν για την ασφάλεια των παιδιών μας που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, αλλά για την προσωπική μας υγεία, γιατί εκεί είχε μίζες τα μπόλια, εκατομμύρια. Με τον Μπουλά γιατί συναντιότανε? Τι θα του έλεγε ο Μπουλάς, αυτός της Pfizer? Τι θα μίλαγε με έναν πρωθυπουργό? Θα εξασφάλιζε φθηνότερη τιμή στα εμβόλια? Για αυτά μιλάγανε. Πώς θα πάνε? Τι θα τα κάνουν? Είδατε, οι τράπεζες καταραίουν. Η μία μετά την άλλη. Έχω μάθει από φίλο μου, είναι δύο γαλλικές και δύο ιταλικές έτοιμες. Και θυμόσαστε, εγώ θα το πω. Θα το πω. Θα σας το υπενθυμίσω. Θυμόσαστε πέρυσι τον Αύγουστο που ο φίλος μας εκεί, το θηρίο του Αντιχρίστου που θα βγει από την Ευσέβεια, όπως έλεγε ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδης, ο Πάπας, έβγαλε μια εγκύκλιο, αυτός ο καλός ο άνθρωπος μέσα σε εισαγωγικά, με την οποία εγκύκλιο τι καλούσε? Ζητούσε από τα μοναστήρια τα παπικά και τις παπικές εκκλησίες ανά το κόσμο να μαζέψουν όλο το ό,τι χρυσό είχαν, ό,τι οικονομία είχαν, να τα πάνε στο Βατικανό. Μέχρι και έδινε διορία. Προσέξτε χριστιανοί μου, εγώ δεν λέω για κράχ, ο Πάπας το λέει. Έδινε διορία λοιπόν να μαζέψουν όλο τον πλούτο των εκκλησιών των παπικών από όλο τον κόσμο στο Βατικανό μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του 22. Τους έδινε δηλαδή δύο μήνες καιρό να μαζέψουν τον πλούτο στο Βατικανό. Γιατί? Για να τα βάλει στα δικά του τα μπάρια, να τα φυλάει.
να είναι κεντρικά. Και το μάζεψαν. Όλες οι παπικές εκκλησίες, αφού προσαρμόστηκαν με βάση την εγκύκλιο, έστειλαν τις οικονομίες τους στο Βατικανό. Δύο τράπεζες λοιπόν ιταλικές είναι έτοιμες για κατάρρευση. Και δύο γαλλικές. Και είναι έτοιμες, δεν είναι αυτό κάποια, είναι πληροφορία, φαίνεται από τα διαγράμματα την πορεία των τραπεζών. Και θα παρασύρουν κι άλλες. Και αυτό θα γίνει, αυτό δεν ξέρουμε τώρα, θα γίνει τον ένα μήνα, τον άλλον, θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Αλλά αυτές οφείλονται σε εμάς. Και το άλλο, το πιο τραγικό. Τι θέλουν να προλάβουν αυτοί? Για δήθεν τουριστικούς λόγους, μας κόβουν τη δυνατότητα, τα σπίτια να έχουν την κοτούλα τους που έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος. Μια οικογένεια που είναι αυτάρκης στα τρόφιμα είναι πιο κοντά στο Θεό. Και πώς εννοούσε την αυτάρκεια? Να έχει την κατσικούλα του, τα σπίτια, να έχει το σπίτι την κατσίκα, να έχει το προβατάκι του, να έχει την κοτούλα του, να παίρνει το αυγό, το γάλα, να έχει το χωραφάκι του, να βάζει ένα αμπέλι, ξέρω εγώ, να βάζει ένα φυτεύει λίγο στάρι, να βάζει καμιά ντοματούλα για το καλοκαίρι, να έχει μια ντοματούλα. Αυτά τα απαγορεύουν πλέον. Απαγορεύουν να έχει σηκώσιτα. Δεν απαγορεύουν τους σκύλους, προσέξτε. Οι σκύλοι επιτρέπονται και στις πολυκατοικίες και είναι ελεύθεροι να πίνουν. Απαγορεύεται η κότα. Γιατί η κότα βγάζει το αυγό. Και το αυγό δίνει τροφή στον άνθρωπο. Ο σκύλος δεν βγάζει τίποτε. Αν γεννούσε αυγά ο σκύλος ή έκανε σκυλάκια τα οποία τρογόντουσαν, οι Κινέζοι τα τρώνε. Εμείς δεν τα τρώμε. Τότε θα τα είχαν απαγορεύσει και αυτά. Απαγορεύουν λοιπόν την κατσίκα. Απαγορεύουν το προβατάκι. Λέει πρέπει να είναι μακριά, λέει, από την τελευταία κατοικία, γιατί λόγω του τουρισμού. Να μην μυρίζει τους τουρίστες. Τι λέτε, βρε αθεόφοβοι? Το γάλα θέλετε να το πίνετε. Αλλά πού θα τα πάτε? Στα βουνά θα τα πάτε τα κατσίκια και τα αρνιά. Και στα βουνά βίλες έχετε φτιάξει. Για να βλέπετε τις παιδιάδες από κάτω. Είσαστε καλά? Έχετε τρελαθεί, έχετε ζουλαθεί που λένε στο χωριό μου? Τι νόμοι είναι αυτοί? Αλλά ξέρουν τι νόμοι είναι. Κάνετε αυτό για να μην έχουν αυτάρκεια οι άνθρωποι να εξαρτώνται από τις δικές σας τροφές που ετοιμάζετε. Τα κρέατα που ετοιμάζετε, τα τεχνητά κρέατα, τα σκαθάρια, τα σκουλίκια, τις κατσαρίδες αύριο θα τις μαζεύετε και θα μας τις ταΐζετε. Ξέρετε γιατί θα τις ταΐζετε? Γιατί θέλετε να φτάσουμε στο επίπεδο του ασώτου, να είμαστε σαν τα γουρούνια. Εκείνος έτρωγε χαρούπια, εμείς θα τρώμε τι? Κατσαρίδες και σκουλίκια, τα οποία θα εκτρέφετε εσείς, γιατί λέει έχουν πρωτεΐνες. Έτσι μας αντιμετωπίζουν και εμείς τους ανεχόμαστε όλους αυτούς και θα πάμε να τους ξαναψηφίσουμε. Οι Ευρωπαίοι, λέει, οι φίλοι μας το ψήφισαν. Και αυτό είναι η δημοκρατία, να μας ταΐζουν σκουπίδια. Και ήδη κάποιοι τα έχουν βάλει. Γιατί δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο δίπλα? Σας έλεγα κάποτε και το έζησα αυτό. Έπαιξα μια φιλία στη Λαϊκή που πήγαινα να ψωνίσω με έναν που έφερνε ντομάτες. Και επειδή γίναμε καλοί φίλοι, όταν πήγαινα λοιπόν να πάρω ντομάτες από εκεί, μου λέει: δεν θα παίρνεις από εδώ από τον πάγκο. Σου έχω, λέει, ένα καφάσι ειδικό εσένα. Του λέω: γιατί είναι αυτό το ειδικό? Αυτό, λέει, είναι για το σπίτι μου. Έχω, λέει, μπαξέ ειδικό που έχω για το σπίτι μου. Αυτά, αλλά, λέει, είναι για τον κόσμο. Αυτή την νοοτροπία δυστυχώς την έχουν περάσει όλους μας. Του κέρδους. Η νοοτροπία του κέρδους δείχνει και ασέβεια προς τον άλλον. Καταλάβατε? Δεν έχουμε σεβασμό. Έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Συγγνώμη που ήταν έτσι έντονη σήμερα η εκπομπή, αλλά ειλικρινά έχω αυτό το θυμό, τον καλό θυμό, αυτή την οργή που πηγάζει μέσα από την καρδιά μου, να με συγχωρείτε γιατί είναι και σαραποστή. Και άρχισε από τα μοναστήρια. Να προστατεύσουμε, χριστιανοί μου, τα μοναστήρια. Γράψτε στους Μητροπολίτες. Όσοι τους γνωρίζουν, γράψτε τους επιστολές. Και σκληρό γράμμα. Γράψτε στους ιερείς μας. Γράψτε στον Ίδρα, στον Κορίνθο, όπου υπάρχει ησυχαστήριο. Πάνω στη Σουρωτή, δεν ξέρω, στον Κασανδρίας που ανήκει. Όπου υπάρχει ησυχαστήριο, γράψτε στους Μητροπολίτες. Ότι δεν θα περάσουν καλά. Γράψτε τους σκληρά γράμματα. Αντιδράστε.
Γιατί άμα και αυτά χάσουμε και αυτά τα ορθόδοξα μετερίζει για τα μοναστήρια μας, θα χάσουμε πολλά πράγματα. Θα χαθεί το κατηχητικό έργο που παραμένει λίγο, έχει μια μικρή φλόγα που σιγοκαίει σε αυτούς τους χώρους. Μην τους αφήσετε. Γράψε τους επιστολές, οικείς, ευπρεπείς επιστολές. Και αν είσαστε κοντά τους, πέστε τους ένα λόγο. Να τα πάρουν πίσω αυτά, μην τα πειράξουν τα μοναστήρια. Μην γίνονται αυτοί, ξέρετε, λένε από τα κέντρα εξουσίας, παραγγέλνουν σε κάτι να κάνετε αυτό. Και αυτοί για να τα έχουν καλά με τα κέντρα κάνουν 10 φορές αυτό. Μην γίνεστε λοιπόν εξαρτημένοι άνθρωποι αυτών των ξένων κέντρων εξουσίας που θέλουν πάνω απ' όλα τους νοιάζει να φύγει ο Χριστός. Σεβαστείτε, μην γίνεστε αγιομάχοι. Σας διάβασα από τον Άγιο Νεκτάριο. Πιθανόν να υπάρχει κάτι από τον Όσιο Πορφύριο, το ξέρουν αυτοί που έζησαν μαζί του. Μην ζήσετε και από τον Άγιο Παΐσιο. Γιατί οι Άγιοι, γιατί δεν πήγαν να φτιάξουν μοναστήρια και να τα εντάξουν στους Μητροπόλεις? Γιατί τα ήθελαν, ήξεραν την εξέλιξη, να μην πω τίποτε παραπάνω, και ήθελαν να τα προστατεύσουν, να τα κάνουν ανεξάρτητα διοικητικά κέντρα, έτσι ώστε να μπορεί να εργάζονται περισσότερο για τον Χριστό. Μην αφήσουμε λοιπόν, χριστιανοί μου, αυτούς να καπηλεύονται την Ορθοδοξία, να βγαίνουν μπροστά και να καμαρώνουν ότι είναι Ορθόδοξοι και πίσω να την υποσκάπτουν και να βάζουν μαχαιριές, να λειτουργούν ως δούρια ύπη αντιχριστιανικών συμφερόντων και διώξεων. Προστατέψτε λοιπόν και τα μοναστήρια μας, θωρακίστε τα σπίτια σας. Αυτό που μας χρειάζεται τώρα είναι να αγκαλιάσουμε τον Χριστό. Να τον πιάσουμε από το ποδάρι και να του ζητούμε: Χριστέ μου, πες μας τι θέλεις από εμάς να το κάνουμε. Βάλε μας με το ζόρι. Ξέρετε, να μας πιάσει πώς πιάνει η γάτα το γατάκι και το μεταφέρει όταν η μάνα, η γάτα το γατάκι το μικρό από το σβέρκο. Να ζητάμε να μας πιάσει ο Χριστός από το σβέρκο και να μας βάλει στο θέλημά του. Τι πιο όμορφο, θα ζήσετε τέτοια χαρά, τέτοια ευτυχία που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και κάνω και τελευταία έκκληση και θα κλείσουμε αυτό. Συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα σήμερα με αυτά τα θέματα. Έκκληση προς τον Μακαριότατο, τον Αρχιεπίσκοπο. Καλέ μου Αρχιεπίσκοπο, μπορεί να είμαστε απέναντι, να διαφωνούμε στα περισσότερα. Αλλά εγώ διαφωνώ με αγάπη, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος. Και θέλω και σε ζητώ και εκκαιτεύω, μη πειράξεις τα μοναστήρια. Και αν δεν τα πειράξεις, θα σε μνημονεύουν και θα προσεύχονται για σένα περισσότερο. Και θα έχεις πολλές ευλογίες. Μη τα πειράξεις. Πάρε αυτή την απόφαση της Συνόδου πίσω και κατήργησε αυτό το νόμο. Αυτά λίγα μείνανε. Ξέρετε πώς δουλεύουν τα μοναστήρια από μέσα, τα περισσότερα. Μην λοιπόν τα αγγίξετε. Αφήστε τα ελεύθερα. Είναι τα μόνα ελεύθερα που έχουμε. Αφήστε τα λοιπόν ελεύθερα. Στο κατηχητικό έργο. Μια και αδυνατούμε εμείς να το κάνουμε, να το κάνουν αυτές. Αυτά τα ορθόδοξα μετερίζια. Να τα κάνουν οι μοναχοί και οι μοναχές μας. Βοηθήστε κι εσείς, καλοί μου άνθρωποι, βοηθήστε καλοί μου χριστιανοί και χριστιανές. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με τις προσευχές σας, με επιστολές. Στείλτε τσουβάλια επιστολές στον Αρχιεπίσκοπο να πάρει πίσω αυτό. Να δει αντιδράσεις. Στείλτε επιστολές στο Συμβούλιο Επικρατείας και πέστε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποφασίσουν σωστά. Όχι με βάση αυτόν που τους επιβάλλουν κάποιοι άλλοι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είπα πολλά σήμερα και με συγχωρείτε. Και να με συγχωρήσουν και αυτό, αν μην πάρει καμιά κουβέντα παραπάνω, πρέπει να τα λέμε, να τα ακούμε και να συμμορφωνόμαστε. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Χρόνια πολλά για την Παναγιά μας που γιορτάζει τον Ευαγγελισμό. Ξέρετε τι σημαίνει Ευαγγελισμός, να κλείσω και με αυτό. Εάν η Παναγιά μας δεν έκλεινε, δεν έλεγε το ναι, δεν θα υπήρχε σωτηρία. Η Παναγιά μας είναι η πύλη. Άνοιξε την πόρτα της σωτηρίας για όλους μας. Και είπε, ας γίνει το θέλημά σου.
Απόρρισε, λέει, αφού άντρα δεν γνωρίζω, έλεγε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Άντρα δεν γνωρίζω. Πώς θα μείνω έγκυος? Και λέει, Πνεύμα Κυρίου, επισκιάσεσαι, και αρχίζει, τι ωραία. Και λέει, ας γίνει το θέλημά σου. Δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να τη διώξει ο άντρας της ή να τη πει ο κόσμος ότι είναι έτσι, πώς έγινες, ότι πήγε. Δεν σκέφτηκε αυτά η Παναγία. Σκέφτηκε μόνο να κάνει το θέλημα του Θεού. Ας ζητήσουμε κι εμείς όλο κατά το παράδειγμα της Παναγιάς μας να είμαστε στο θέλημα του Χριστού μας. Και θα δείτε ότι θα αλλάξει η εικόνα γύρω μας, στα σπίτια μας, στη γειτονιά μας, στην κοινωνία μας, στην εκκλησία μας. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά, να βαδίζουμε στο θέλημα του Χριστού μας. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια, παραγωγή, Διονύσης Μακρής.